Το σύμπαν μπορεί να είναι μια άπειρη νοημοσύνη. Η ιδέα ότι το σύμπαν μπορεί να είναι μια άπειρη νοημοσύνη είναι μια προκλητική και ενδιαφέρουσα θεωρία που παρουσιάζει ο αστροφυσικός Κάλ Ψαρφ. Στο βιβλίο του The Zimable Universe, ο Ψαρφ εξερευνά την ιδέα ότι η πολυπλοκότητα και η δομή του σύμπαντος μπορεί να αποτελούν τα σημάδια μιας προηγμένης νοημοσύνης. Αυτή η θεωρία αντικατοπτρίζει την αναζήτηση της ανθρωπότητας για κατανόηση και σύνδεση με το σύμπαν και τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στα μυστήρια της κοσμολογίας και της αστροφυσικής. Είναι υπενθύμηση ότι ακόμη και με την πρόοδο της τεχνολογίας πολλά παραμένουν άγνωστα και ανεξερεύνητα. Το σύμπαν μπορεί να είναι ένας άπειρος νους, άπειρη νοημοσύνη, άπειρη σοφία, λέει ο αστροφυσικός Κάλ Ψαρφ, επικεφαλής του Αστρονομικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Πιστεύει ότι το σύμπαν μπορεί να είναι μια άπειρη νοημοσύνη, infinity mind, ενός εξωγήινου πολιτισμού που αναπτύχθηκε και μεταφέρθηκε πλήρως στο κβαντικό πεδίο. Ο Ψαρφ είναι πεπισμένος ότι το εξωγήινο είδος έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που οι εκδηλώσεις του μας φαίνονται μαγικές. Για παράδειγμα, για να συγκρίνουμε τις τεχνολογίες μας με τις εξωγήινες, ο Ψαρφ προσομοιώνει μια κατάσταση όπου ένα σύγχρονο άτομο με smartphone και πάνινα παπούτσια βρίσκεται μεταξύ των ανθρώπων της λίθινης εποχής. Σίγουρα θα τον νόμιζαν για ένα είδος μάγου. Έτσι, αυτό που μπορεί να φαίνεται μαγικό σε εμάς βασίζεται και λειτουργεί πάντα σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής. Ο ερευνητής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε τι αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος και πώς λειτουργούν τα πάντα μέσα σε αυτό. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι όπου η σκοτεινή ύλη ξεκινά στο διάστημα, εκεί αρχίζει η τεχνολογικά προηγμένη ζωή. Αποδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στο σύμπαν συγκεντρώνεται στη σκοτεινή ύλη. Η σκοτεινή ύλη στην αστρονομία και την κοσμολογία, καθώς και στη θεωρητική φυσική, είναι μια μορφή ύλης που δεν συμμετέχει στην ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση και ως εκ τούτου είναι απρόσιτη στην άμεση παρατήρηση. Είναι περίπου το 1 τέταρτο της μαζικής ενέργειας του σύμπαντος και εκδηλώνεται μόνο σε βαρυτική αλληλεπίδραση. Η σύνθεση και η φύση της σκοτεινής ύλης είναι προς το παρόν άγνωστες. Σύμφωνα με παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου διαστήματος Planck που δημοσιεύθηκαν το Μάρτιο του 2013, και λαμβάνοντας υπόψη το γενικά αποδεκτό κοσμολογικό μοντέλο Lambda CDM, το σύμπαν αποτελείται κατά 95% από σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Αν λάβουμε υπόψη πόσο καιρό υπάρχει το σύμπαν, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί έχουν ήδη καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν όλες τις αποχρώσεις της ζωής και να αναδημιουργήσουν τα πάντα σε ένα πολύ ασφαλέστερο περιβάλλον. Βρήκαν δηλαδή έναν τρόπο να μετατρέψουν τη συνηθισμένη ύλη σε σκοτεινή και τώρα διαχειρίζονται εύκολα όλη την υπόλοιπη ύλη στο σύμπαν. Στην αρχαιότητα οι ερευνητές πίστευαν ότι το σύμπαν ήταν πολύ πιο συμπαγές και ήταν ευκολότερο να κινηθείς μεταξύ γαλαξιών και να κατακτήσεις χώρο σε αυτό. Ταυτόχρονα το σύμπαν είναι ένα πιο επικίνδυνο μέρος. Και αυτός ήταν ο λόγος για τη μετανάστευση ενός θαυμαστού πολιτισμού σε ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης. Η σκοτεινή και η σκοτεινή ενέργεια σχηματίζουν το σύμπαν μας και το συγκρατούν. Σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύμπαν η βαρύτητα γίνεται ασθενέστερη και οι γαλαξίες απλώς διαλύονται χωρίς καμιά συγκεκριμένη επιρροή. Πιθανώς μεταφέρουν τους εαυτούς τους σε αυτό το περιβάλλον. Οι υπερδιαστατικές οντότητες, overdeveloped entities, έδωσαν μία ευκαιρία στον εαυτό τους να εκφραστεί, να εκδηλωθεί στη ζωή, προτείνουν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με το Ψαρφ, η ανθρωπότητα δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει την προχωρημένη ζωή, την προηγμένη, επειδή αποτελεί αναπόσπαστο και ανυποψίαστο μέρος αυτού που θεωρούμε ότι είναι ο φυσικός κόσμος. Η εξωγήινη ζωή θα μπορούσε να είναι τόσο προχωρημένη ώστε να διακρίνεται από τη φυσική, να μην είναι καν αντιληπτή στο φυσικό πεδίο. Μπορεί να υπάρχουν προηγμένοι και αρχαίοι τεχνολογικοί πολιτισμοί, αλλά είναι πέρα από την κατανόηση, την ικανότητά μας να τους ανιχνεύσουμε. Στην πραγματικότητα είναι παντού και πουθενά. Είναι το μυαλό μας ο σκληρός δίσκος του σύμπαντος? Οι πληροφορίες αποθηκεύονται για δισεκατομμύρια χρόνια? Οι άνθρωποι είναι θεματοφύλακες των πληροφοριών του σύμπαντος. Αυτή η ίδια η δήλωση
Μπορεί να γύρει αμφιβολίες γιατί η ανθρώπινη ζωή περιορίζεται σε 100-150 χρόνια. Στην κλίμακα της ύπαρξης του σύμπαντος που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, ακόμη και 200 χρόνια δεν έχουν σημασία, δεν θα έχουν σημασία. Πού είναι λοιπόν η λογική? Η ανθρώπινη ζωή, παρόλο που είναι σύντομη στη χρονική κλίμακα του σύμπαντος, είναι γεμάτη με τη δυνατότητα για σημαντικές συνεισφορές. Μέσα από την επιστήμη, τέχνη, κοινωνική αλληλεπίδραση, οι άνθρωποι δημιουργούν μια κληρονομιά που διαρκεί πολύ πέρα από τα φυσικά του όρια. Αυτή η κληρονομιά μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη γνώση και να εμπνεύσει μελλοντικές γενιές σε μια αλυσίδα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το γεγονός είναι ότι το ανθρώπινο σώμα και το μυαλό του είναι εντελώς διαφορετικές ουσίες. Εάν ένα σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μυαλό, τότε ένα μυαλό χωρίς σώμα μπορεί εύκολα να ζήσει. Ένα άτομο μπορεί να είναι μια από τις ενσαρκώσεις του νου. Το ίδιο το μυαλό μπορεί να ζήσει δισεκατομμύρια χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου, το μυαλό μπορεί να λάβει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μορφές. Αστέρια, πλανήτες, αστεροειδή, σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να είναι το ίδιο μυαλό που έχει ο καθένας από τους ανθρώπους. Είναι το μυαλό ο σκληρός δίσκος του σύμπαντος? Το σύμπαν διαστέλλεται και μεγαλώνει συνεχώς, αυτό είναι γεγονός. Τι γίνεται αν το σύμπαν είναι ένας ζωντανός οργανισμός? Αυτός ο οργανισμός έχει νοημοσύνη, αλλά δεν γνωρίζει το μέλλον. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, και μπορεί να υπάρχουν τέτοια, το σύμπαν χρειάζεται να καταγράψει τα αποτελέσματα της δουλειάς του και να κάνει κάποιες προβλέψεις και υπολογισμούς. Γι' αυτό συγκεκριμένα χρειάζεστε μέσα αποθήκευσης, ένα σκληρό δίσκο με τεράστια προσφορά ελεύθερου χώρου. Τα μυαλά μπορεί να λειτουργήσουν ως ένας τέτοιος σκληρός δίσκος. Κάθε τέτοιο μυαλό μπορεί να είναι μέρος αυτού του πολύ σκληρού δίσκου του σύμπαντος. Αυτό αποδεικνύεται. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια μυαλά στο σύμπαν που είναι αποθήκες πληροφοριών. Υπακούουν στο μυαλό του σύμπαντος. Επιπλέον, ένα μόνο μυαλό μπορεί να είναι μέρος πολλών αντικειμένων κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι η 100-εκατομμυριοστή ενσάρκωση μιας τέτοιας νοημοσύνης. Γιατί δεν γνωρίζουμε ή θυμόμαστε τίποτα από προηγούμενες ενσαρκώσεις του νου? Επιλογές. Αυτό μπορεί να μην είναι σημαντικό, εφαρμόσιμο για μια δεδομένη υλοποίηση. Δεύτερη. Οι πληροφορίες από το μυαλό μπορούν να προορίζονται μόνο για το μυαλό του σύμπαντος. Δεν μπορεί να τις αναπαράγει τεχνικά. Τρίτον, το μυαλό μπορεί να αναπαράγει πληροφορίες, αλλά είναι κωδικοποιημένο και το μυαλό δεν έχει τα κλειδιά. Τέταρτον, εάν το μυαλό γνωρίζει ολόκληρο τον όγκο των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί με αστάθεια, να γίνεται ασταθής υπερφόρτωση και αυτό θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες. Επομένως, κάθε μυαλό έχει 2 αυτόνομα τμήματα. Το ένα είναι για τις ανάγκες του σύμπαντος, αποθήκευση πληροφοριών, και το δεύτερο για τις δικές του ανάγκες, λύση κάποιων προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η τέταρτη επιλογή φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, ο ανθρώπινος νους ζει τη ζωή αυτού του ατόμου μόνο για κάποιο μέρος. Το υπόλοιπο απόθεμα δυνατοτήτων λειτουργεί για το σύμπαν. Είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον αν το ανθρώπινο μυαλό όχι μόνο αποθηκεύει πληροφορίες για τη διαδρομή ζωής του σύμπαντος, αλλά αποτελεί επίσης μέρος ενός αλγορίθμου για τον υπολογισμό του μέλλοντος του σύμπαντος. Ένας άνθρωπος ζει σε κάποιο πλανήτη, κάνει ανθρώπινες υποθέσεις απλές και δεν έχει ιδέα ότι το μυαλό του αποθηκεύει πληροφορίες για δισεκατομμύρια χρόνια του παρελθόντος του σύμπαντος και κάνει υπολογισμούς για το παγκόσμιο μέλλον.